Επανερχόμαστε στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης ενέργειας που δεν μπορεί να την απορροφήσει όλη την παραγωγή. Το δίκτυο της αρχής ηλεκτρισμού. Δίνουμε τον λόγο στο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Είναι πρόεδρος και βουλευτής του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Κύριε Θεοπέμπτου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να μην μπορεί το δίκτυο της αρχής ηλεκτρισμού να απορροφήσει όλη την πράσινη ενέργεια που παράγουν οι ΑΠΕ στην Κύπρο? Διότι πρώτον υπήρχε μια πολλά μεγάλη απραξία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θυμούμαι που έγραφα άρθρα στις εφημερίδες για την ανάγκη να αναβαθμιστεί το δίκτυο για να σηκώνει μεγαλύτερες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είχαμε επίσης και το στόχο μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μεγάλη σημασία αυτό για μείωση των ρήπων ιδιαίτερα από τη μονάδα της Δεκέτλιας. Και ξεκινήσαμε χωρίς να κάνουμε τίποτε. Ούτε το στόχο, για παράδειγμα, τους έξυπνους μετρητές δεν εβάλαμε. Ναι. Επομένως, δεν έκαναν αναβάθμιση του δικτύου εδώ πάνω από 10 χρόνια. Δεν εγκατέστησαν τους έξυπνους μετρητές. Δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα το οποίο είχαμε για να προωθήσουν τουλάχιστον έναν καλό κέρδος μόνο στις ΑΠΕ και όχι υπερκέρδη όπως έκαναν τώρα. Και τώρα βρεθήκαμε σε πάρα πολλά δύσκολη θέση και νομίζω ότι είναι μια ολική αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής. Ναι, λόγω ανικανότητας, λόγω αμέλειας, λόγω σκοπιμότητας. Εγώ νομίζω εξυπηρέτηση συμφερόντο. Ναι. Γιατί ποιοι έχουν συμφέρον. Όπως και να το κοιτάξεις, να σας πω, συμφέρει να έχω ψηλή τιμή του ηλεκτρισμού. Ναι. Αν θέλω να εξυπηρετήσω συμφέροντα, εντάξει. Ναι. Συμφέρει να έχω ψηλή τιμή ηλεκτρισμού. Γιατί για περίεργους λόγους, εμείς πληρώνουμε το ρεύμα που αγοράζουμε από τις ΑΠΕ στο κόστος αποφυγής, δηλαδή στο κόστος που στοιχίζει τη ΑΕΚ να παράξει τον ηλεκτρισμό. Ναι. Δεν πήγαμε να πούμε, εντάξει κύριε, να βάλεις το φωτοβολταϊκό στο πάρκο. Πόσα σου στοιχίζει να παράγεις τον ηλεκτρισμό, να σου δώσω ένα λογικό κέρδος. Ναι. Όχι να σου δώσω 300-400% κέρδος. Ναι. Διότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τέτοιου είδους. Άρα και αυτοί που παράγουν, εννοείται και αυτοί που έχουν τις ΑΠΕ, τους συμφέρει το ψηλό κόστος του ηλεκτρισμού από τα συμβατικά καύσιμα. Ναι, τα συμπόρια τα οποία έχουν κάνει αυτόν είναι. Ναι. Δηλαδή αγοράζουμε εμείς από κοντά τους σύνολων τιμής, όσα στοιχίζει τη ΑΕΚ να το παράξει, το αγοράζουμε και από αυτούς. Ναι. Είναι το λεγόμενο κόστος αποφυγής. Και όταν δοκιμάσει οποιοδήποτε να μάθει με ποιον τρόπο κατάληξα σε αυτό, δεν θα το βρείτε. Ναι. Δηλαδή πραγματικά. Αλλά έχουμε για μένα το πιο μεγάλο θέμα είναι και το θέμα της αδειοδότησης, να δείτε ότι έκαναν αιτήσεις διάφοροι για να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα και ορισμένοι δεν έπαιρναν άδεια και άλλοι έπαιρναν 10-15 άδειες, τις οποίες μετά επουλούσαν τες. Η μια άδεια των ΑΠΕ στην αγορά αυτή τη στιγμή πάει γύρω στις 200-300.000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή έχει άτομα το οποίο το 10 άδειες, τις οποίες πουλεί. Ναι. Δημόσιος πλούτος, ο οποίος αφέθηκε και αυτός όπως και άλλοι, όπως τα διαβατήρα για παράδειγμα, να τις πουλούν και να τις μεταπουλούν ιδιώτες. Ναι. Αλλά έχουμε, δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα θέματα της ενέργειας είναι απίστευτα. Ναι. Και όταν κοιτάξεις να δεις ερωτήσεις ή εξετάσεις ποια είναι η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σου λένε να φέρουμε φυσικό αέριο, δηλαδή είναι έξι αφήξεις. Ναι. Το κομμάτι της παραγωγής ηλεκτρισμού, το κομμάτι των ΑΠΕ, το οποίο ξεκίνησε ήδη πάρα πολλά χρόνια, θυμάστε το θέμα με τις ΑΠΕ. Ναι. Και έχει απίστευτα προβλήματα τα οποία έρχονται τώρα. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή για να χτίσω σπίτι με βάση τις προδιαγραφές του σχεδόν μηδενικού ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίου, δεν μπορώ να το πετύχω εύκολα αν δεν βάλω φωτοβολταϊκά στην οροφή. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω πολυοδομική άδεια αν το κτίριο μου δεν είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Και για να το πετύχω χρειάζομαι και φωτοβολταϊκά. Ναι. Και τώρα γίνεται η συζήτηση ότι σηκώνουμε άλλα φωτοβολταϊκά. Ναι. Να μην σας πω, άμα είναι έτσι, τι γίνεται με τις πολυκατοικίες. Ναι. Ή έχει απίστευτα προβλήματα. Δηλαδή, από παράδειγμα, μένεις σε ένα διαμέρισμα. Εφόρει η ταράτσα σου να βάλεις φωτοβολταϊκά. Τι είναι να κάνεις? Ναι. Αυτό το virtual metering, το οποίο είναι τόσο πολύ αδεδομένο,
Δεν μπορείς να το κάνεις. Εντάξει, λάθος μου. Ξεκινήσαμε να το επιτρέπουμε. Ναι. Αλλά ένα αργά, δηλαδή αργήσαμε πάρα πολλά. Ποιος έχει την ευθύνη, είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού, το Υπουργείο Ενέργειας, η κυβέρνηση, τα κόμματα, η Βουλή, ποιος έχει την ευθύνη? Είναι η ΡΑΕΚ, ναι, η ΑΕΚ και το Υπουργείο. Ναι. Όλοι ήξεραν αυτά τα προβλήματα, όλοι είναι ειδικοί στα θέματα και ήξεραν τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, εγώ ήμουν επίτροπος από το 2006 μέχρι το τέλος του 2012. Είχα γράψει άρθρα και μάλιστα με βοηθούσε ένας παλιός μου φοιτητής που ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γράφαμε άρθρα ειδικά για την ανάγκη να αναβαθμιστεί το δίκτυο για να πετύχουμε τους στόχους του 2020 που ήταν η διείσδυση των ΑΠΕ. Ναι. Τότε. Τότε. Η λύση σήμερα ποια είναι, κύριε Θεοπέμπτου? Η λύση είναι να αναβαθμιστεί το δίκτυο, να ξεκινήσουν να βάλουν τους έξυπνους μετρητές που δεν τα καταφέρνουν, έχει τόσα χρόνια δεν τα καταφέρασαι. Έπρεπε να έχουμε διανομή των συστημάτων ΑΠΕ στην Κύπρο σε διάφορες επαρχίες, να μην έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις. Να εξετάσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε με την αποθήκευση. Να σταματήσουμε να δίνουμε άδειες στα φωτοβολταϊκά πάρκα αν δεν αλλάξει το σύστημα το οποίο θα δηλαδή το σύστημα υπολογισμού του κέρδους των εταιριών, και να ξεκινήσουμε να προωθούμε και τα αυτόνομα σπίτια μαζί με το μεγάλο θέμα της αποθήκευσης. Ναι. Εγώ προτιμώ την αποθήκευση παρά αυτόν το διασύνδεση την οποία όλοι συζητούν. Ναι, αλλά η αποθήκευση είναι νέα τεχνολογία που ακόμη δεν είναι ευρώς διαδομένη και είναι και πανάκριβη, μας λένε αυτοί που ξέρουν. Για ποια τεχνολογία μιλάτε? Για την αποθήκευση, για την μπαταρία, ειδικά τις ατομικές ή ξέρω εγώ τις συλλογικές. Εξαρτάται τι είδος αποθήκευση θέλει να κάνεις. Μπορεί να βάλεις αποθήκευση με μπαταρίες, μπορεί να κάνεις αποθήκευση να ασχοληθείς με το υδρογόνο, ή μπορεί να κάνεις μια λίμνη ψηλά πάνω στο τρόδο και να στέλνεις το νερό κάτω, ναι, ή πάνω, ανάλογα από ό,τι έχεις ενέργεια. Να αξιοποιήσουμε τους φράχτες, ας πούμε, τον κούρι. Ναι, μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια, ναι, πράγματα. Ναι. Δηλαδή, μετατροπή δηλαδή της ενέργειας σε άλλη μορφή ενέργειας και μετά ξανά πίσω. Υπάρχει σύστημα. Είναι δουλεύει στην Αγγλία. Ναι. Είναι μια λίμνη η οποία είναι ψηλά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν έχουν περισσία ενέργεια στη χρησιμοποιούν για να αντλούν νερό πάνω στη λίμνη, και τη νύχτα, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να επιπλέον ενέργεια, ανοίγει το ρουμπινέτσο, κατεβαίνει το νερό κάτω και γυρίζει υδρογεννήτριες και παράγει ηλεκτρισμό. Ναι. Ωραία. Είναι πιο μεγάλες μπαταρίες. Πριν να σας καλημερίσω, κύριε Θεοπέμπτου, τελικά τι ισχύει για τη σύντηση και την πόση αδεσπότος ζών? Υπάρχει θέμα ποινικού αδικήματος? Κοιτάξτε, επιέζαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, επιέζαμε τις τοπικές αρχές, οι τοπικές αρχές φωνάζουν ότι πάνε διάφοροι φιλόσοφοι και κάνουν ακαταστασίες και βάλουν σημεία σύντησης, τα ίζουγά τους κτλ. Και είπαμε, εντάξει, να τα κάνετε εσείς. Πρέπει να τα κάνει κάποιος. Δεν μπορείς να πεις, γίνεται να τα κάνουμε. Και εντάξει, είχαν αντιδράσεις, δεν εδέχονταν, και μπήκε μέσα στο νόμο μια αναφορά που λέει ότι οι τοπικές αρχές δίνονται να καθορίζουν χώρους σύντησης. Όμως δεν θέλαμε να στερήσουμε τα ζώα από τροφή, ιδιαίτερα τη φροντίδα που τους κάνουν οι φιλόζωοι. Οπότε κάπου αλλού μες στον νόμο λέει ότι απαγορεύεται να καταστρέφεις τα σημεία σύντησης ζώων. Γιατί τι έγινόταν? Επήγαιναν οι φιλόζωοι και έβαζαν τροφές και πήγαινε ο κόσμος και τα έφευγε και καταστρέφεται. Εβάλαμε όμως για τη δικαιολογία του ότι, μα ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα με τα ζώα, αλλά κάνουν ακαταστασία. Εβάλαμε πρόνοια η οποία λέει ότι πρέπει να είναι κατάλληλα δοχεία, ξέρω εγώ, να συγκρισμένα, πολύ λογικό. Τώρα ήρθαν και λένε, μα ξέρετε, μέσα στον νόμο που λέει ότι απαγορεύεται να καταστρέψει τα σημεία σύντησης, εν τα σημεία που ανεκάμαν οι τοπικές αρχές, όχι το φιλόζο. Ναι. Και γίνεται και αν τούτη η σύγχυση. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα κάποιου γιατί να συνεχίσει ή να μην συνεχίσει, γιατί δεν είμαι ο Γενικός Αγγελέας, ναι, ή η τοπική αρχή. Καλά, θα αφήσουμε αλλά τα ζώα βέβαιοι να πεθάνουν της πείνας και της δίψας? Συγγνώμη? Θα αφήσουμε τα δέσποτα, λέω, να πεθάνουν της πείνας και της δίψας? Ακριβώς. Ναι. Εν τούτον το θέμα, τα δέσποτα τα οποία έπρεπε η κυβέρνηση εδώ και
πάρα πολλά χρόνια να φροντίσει να έχουμε μια πολιτική να μειωθούν τα δέσποτα. Μα υποτίθεται ότι έκανε ένα πρόγραμμα στήρωσης, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα, δεν ήταν σωστό, δεν ήταν αποτελεσματικό. Έχουμε πιο πολλούς γάτους από ότι έχουμε ανθρώπους, διάφοροι λένε, στην Κύπρο. Ναι. Για να πετύχει η στήρωση, πρέπει, για να πετύχει στη μείωση των αδέσποτων, πρέπει να ξεπεράσει η στήρωση σου τα 70% των γάτων. Και να διαθέτει λίγα λεφτά κάθε χρόνο για να κάνει λίγου γάτου, δεν πετυχαίνει τίποτε σπουδαίο. Ναι, έπρεπε να έχουμε τούτο το σύστημα της σύντησης, να μάθουν όλα τα αδέσποτα ζώα που έχει φαγητό να πηγαίνουν και με πρόγραμμα να πηγαίνεις εκεί, να τα πιάνεις, να τα στηρώνεις και να τα επιστρέφεις πίσω. Και σιγά σιγά θα δείτε που θα μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων. Έτσι κάνουν στις χώρες που θέλουν πραγματικά να μειώσουν τα αδέσποτα. Στις χώρες δεν είναι που κάτι έχουν το οποίο πολιτισμό. Εύχεσαι. Γίνεται με τις ευχές. Ναι, διότι τώρα έχουμε αυτή την εγκύκλιο που βασικά να μην τα ταΐζουμε, να μήπως και πεθάνουμε από την πείνα και γλιτώσουμε από τα αδέσποτα. Εντάξει, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε σαν Βουλή. Αν δεν ανοίξει η Βουλή και να έχουμε ολομέλεια, γιατί πρέπει η τροπολογία να περάσει από την ολομέλεια πρώτα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοπέ. Παράλληλα με τα ζώα, να θυμίσω ότι έχουμε και την νομοθεσία για τους σκύλους που ήρθε πριν κλείσει η Βουλή. Έκανα ενοποίηση, έκανα τις παρουσιάσεις στις φιλοσοφικές οργανώσεις. Έτσι μόλις ανοίξει η Βουλή. Θα μιλούμε για ζώα. Δηλαδή έχετε είναι πολλά να πείτε για ζώα. Και τους σκύλους. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοπέπτου. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.